το σελίδα Ζούγκλα και προειδοποίησε ότι είχε τοποθετηθεί βόμβα στην οδό Σανταρόζα 7, εκεί βρίσκεται το κεντρικό κατάστημα της Eurobank. Οι αστυνομικοί έκριναν ότι το τηλεφώνημα ήταν πολύ θοβρό, η περιοχή άμεσα αποκλείστηκε, μιλάμε για την οδό Σανταρόζα, ένα δρομάκι ανάμεσα στην Πανεπιστημίου και τη Σταδίου, έκλεισε και η Πανεπιστημίου, αποκλείστηκε ο δρόμος και η Σταδίου. Πράγματι η έκρηξη έγινε στις 11:20 ακριβώς στο χρονικό περιθώριο που είχε πει ο άγνωστος στο τηλεφώνημα. Στο τηλεφώνημα και πει δεν υπήρξαν δραματισμοί, όμως μιλάμε για έκρηξη μεγάλη η αστυνομική. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ακούστηκε ο θόρυβος από περιοχές όπως η περιοχή του Γκίζεμπεργκ με ταξουργείο. Το ευχάριστο είναι μέσα στο όλο αυτό το σκηνικό ότι δεν υπάρχουν τραυματισμοί, υπάρχουν μόνο υλικές ζημίες και όπως καταλαβαίνετε στην τζαμαρία των κτηρίων. Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι κάνουν λόγο για δύο άτομα με μηχανή, είναι πληροφορίες που είναι ελεγχόμενες, που ελέγχονται από την αστυνομία, που άφησαν το ύποπτο αυτό δέμα στην είσοδο του συγκεκριμένου καταστήματος, μιλάμε για κεντρικό κατάστημα, και στη συνέχεια διέφυγαν με μηχανή πάντα προς την οδό Πανεπιστημίου. Είναι πληροφορίες που περιλαμβάνω που αυτή τη στιγμή ελέγχονται. Μέχρι την ώρα η οδό Σανταρόζα και οι γυροδρόμοι παραμένουν κλειστοί. Όπως καταλαβαίνετε, θα πιάνουν δουλειά οι πυροτεχνικοί, θα περισυλλέξουν τα υπολείμματα προκειμένου να καταλήξουν στη δραστηριότητα τη οργάνωση που κρύβεται πίσω από αυτή την βομβιστική επίθεση. Ωραία, Ζωή, σε ευχαριστούμε πολύ. Ό,τι νεότερο υπάρχει, φυσικά και αν κρίνεις ότι πρέπει να